Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Το SBC εμβαθύνει σήμερα σε έναν ισολογισμό, ο οποίος λίγο πολύ είναι γνωστός όσον αφορά το όνομα του ομίλου που εκπροσωπεί. Μιλάμε για τον όμιλο Jumbo, έναν όμιλο ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή και στον τομέα του εμπορίου. Σε αυτό θα μας βοηθήσει βεβαίως, όπως κάθε εβδομάδα, ο συνεργάτης της εκπομπής, ο κύριος Μάριος Ελευθεριάδης, ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις να μας κάνει και όσον αφορά την εικόνα του ισολογισμού, αλλά και γενικότερα, δεδομένου ότι ως άνθρωπος της αγοράς έχετε και μια σφαιρική άποψη, κύριε Ελευθεριάδη, και πάντα με τα σχόλιά σας έτσι δημιουργείται μια άλλη νότα όσον αφορά την εμβάθυνση στη δύσκολη και ξύλινη πολλές φορές γλώσσα των αριθμών. Να μην πολυλογώ, να περάσουμε καταρχήν να δούμε τα βασικά οικονομικά δεδομένα της Jumbo, της εταιρείας Jumbo, στο εξάμηνο, όπου με την επισήμανση με συγχωρείτε ότι δεν πρόκειται αυτή τη φορά για μια εξάμηνη λογιστική κατάσταση, αλλά για το κλείσιμο του ισολογισμού. Όπως πολύ σωστά λέγαμε και νωρίτερα, η Jumbo και άλλες ομοειδείς εταιρείες κλείνουν ισολογισμό τον έκτο μήνα του χρόνου. Γιατί, κύριε Ελευθεριάδη? Λόγω γιατί... μεγάλης εποχικότητας. Λόγω της εποχικότητας, ναι. Χριστούγεννα, Πάσχα και Σεπτέμβριο προσχολική. Οπότε προσχολική. 36 είναι άδειες αποθήκες, κλείνουν και, τότε. Και κάποιες άλλες εταιρείες το κάνουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε την τελική εικόνα του ισολογισμού, η οποία, κύριε Ελευθεριάδη, αφού αναγνώσουμε τα βασικά στοιχεία, ξεκινώντας από τον τζίρο βεβαίως, θα μας πείτε και μία πρώτη εντύπωση. Δεν έχει καταλάβει τίποτα από την κρίση που έχει επέλθει. Για κάτι το μας, δηλαδή, λίγο πιο... ότι υπάρχει λιανεμπόριο για τη γυναίκα και το παιδί, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και για του λόγου του. Αληθές, ο τζίρος βλέπουμε ότι διαμορφώθηκε στα 295 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Γύρω παραλίγο. Στο 1% πάνω από το, από το πρώτο, από το προηγούμενο έτος. Από το προηγούμενο έτος, από τα 293 έτσι. Ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν μόνο κατά 2,3%, ένα μετά φόρου εισοδήματος, είναι ελάχιστο. Μάλιστα. Το οποίο είναι 56,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια μηχανή που γεννάει λεφτά. Είναι μηχανή που γεννάει λεφτά. Γιατί λέμε και την Jumbo, όπως και τον ΟΠΑΠ και άλλες εταιρείες, μηχανές που γεννάνε λεφτά? Γιατί εισπράττουν μετρητά κάθε μέρα, κάθε βράδυ, που λέει έτσι ο λόγος, στο ταμείο της επιχείρησης, στα πολλά ταμεία της επιχείρησης, γιατί μιλάμε για ένα όμιλο ο οποίος έχει 62 καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έτσι, έχουν μέσα φρέσκο, ζεστό χρήμα. Και αυτό στις μέρες μας είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Για να πάμε παρακάτω. Πολλούν επί της μετρητής και αγοράζουν επί πιστώσει. Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι λιανεμπόριο, ότι είναι αμοιβώς εμπορική επιχείρηση, το 70% των οποίων είναι των εμπορευμάτων της είναι κινέζικης προελεύσεως. Βεβαίως. Πουλάει λοιπόν της μετρητής, αγοράζει επί πιστώσει. Πάρα πολύ καλά. Έχει χρήματα και επενδύει. Βέβαια την έπαθε τώρα, είπαμε, τον Ιούλιο του 2013, πριν δύο μήνες, με αυτό το γεγονός που έγινε στην Τράπεζα Κύπρου. Είχε ένα ατύχημα, το οποίο ατύχημα το είχαν και πάρα πολλές άλλες επιχειρήσεις. Η Jumbo πιάστηκε, να πούμε, με 60 εκατομμύρια καταθέσεις στο bail-in των κυπριακών τραπεζών. Πράγμα που σημαίνει... Τις κρατήσανε 19,3 εκατομμύρια και μάλλον θα τα πάρει σε μετοχές. Ναι, όχι μάλλον, θα τα πάρει σε μετοχές. Υπάρχει μια σάφεια σε αυτό, θα τα πάρει σίγουρα σε μετοχές. Όμως από την άλλη μεριά, μια τέτοια ζημιά, γιατί μια έκτακτη ζημιά ήταν αυτό που είπε στη Jumbo, και καθόλου ευχάριστη βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν ήταν καθόλου μικρό το ποσό. Από την άλλη μεριά, το μέγεθος του ισολογισμού του ομίλου, νομίζω ότι είναι σε σχέση με τη ζημία τεράστιο, και άρα τροποντινά χάθηκε αυτή η ζημιά, όσο τεράστια και αν φαίνεται, όσο μεγάλη και πόδινη και αν φαίνεται, χάθηκε μέσα στην υπόλοιπη υγιή εικόνα, ας πούμε, του ισολογισμού. Πείτε μου λίγο για τις υποχρεώσεις. Θα λίγο στις επεκτάσεις, τις κτίζει συνέχεια καταστήματα. Θα φτάσουμε και εκεί. Συνέχεια, να τελειώσουμε όμως με τον ισολογισμό, να πάμε λίγο στα αποτελέσματα, να τελειώσουμε με τις υποχρεώσεις, γιατί θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, ένα σταθερό δηλαδή που δεν μπορείς να το αποφύγεις, είναι και αυτό σταθερό. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρου εισοδήματος ελάχιστα μικρότερα από το πρώτο, εξάμηνο της εταιρείας, του 11. Το σύνολο ενεργητικού αυξήθηκε λόγω αυξημένων λίγο αποθεμάτων, μάλιστα, αλλά και επεκτάσεων που κάνει, βελτιώσεων και προσθήκων. Επεκτάσεων, έχει κάνει επενδύσεις. Ανοίγει συνέχεια σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, παντού ανοίγουν αυτά τα καταστήματα. Τα ίδια κεφάλαια είναι περίπου ίδια, γύρω στο 4,5% λιγότερο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Και τα δάνεια. Και το σύνολο των υποχρεώσεών της είναι και αυτό μειωμένο. Κατάφερε και τα μείωσε τις υποχρεώσεις της. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ελάχιστα, δηλαδή
κατά κόμμα 17%, το οποίο είναι ανύπαρκτο, δεν είναι τίποτα. Ωραία, και εδώ πρέπει να προσθέσω εγώ μια τελευταία εξέλιξη. Πρόσφατα η Τζάμπο ανακοίνωσε ότι βγάζει ομολογιακό δάνειο μεγάλο, 42 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο προφανώς έρχεται να αμβλύνει, θα λέγαμε, τα μεγάλα χρηματοοικονομικά έξοδα. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία, μια τακτική που ακολουθούν όλοι οι ελληνικοί όμιλοι, όσο μπορούν τουλάχιστον να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια, προκειμένου να μειώσουν το κόστος δανεισμού τους, το οποίο βεβαίως γνωρίζουμε ότι είναι πολύ αυξημένο στην Ελλάδα και δημιουργεί και προβλήματα στον ανταγωνισμό. Βέβαια, η Τζάμπο δεν είναι εξωστρεφής εταιρεία υπό την έννοια ότι κάνει εξαγωγές προϊόντων, είναι όμως μια ελληνική εταιρεία η οποία έχει δραστηριότητα και στα Βαλκάνια και στη Βουλγαρία, έχει 8 καταστήματα και ανήκει και στη Ρουμανία καταστήματα, συν την Κύπρο, έτσι να το πούμε αυτό. Λοιπόν, στην Κύπρο έχει το 15,5% των πωλήσεών της. Μάλιστα. Είναι μια θυγατρική. Επίσης, στη Βουλγαρία έχει το 7%. Το 7%. Τώρα πουλάει σε αντιπροσώπους αποκλειστικού στη Φύρομ και στην Αλβανία. Και στη Ρουμανία έχει, στο Δεύου Κουρέστη της Ρουμανίας, έχει αγοράσει μια μεγάλη έκταση γης και θέλει να ανεγείρει. Αυτή η πολιτική τώρα, η στρατηγική των ομολόγων, την ακολουθούν πολύ περισσότερο στις ΗΠΑ. Γι' αυτό και οι εταιρείες τους αντέχουν πολύ περισσότερο σε αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Μα έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι το μοντέλο ανάπτυξης της Τζάμπο βασίζεται στα αμερικάνικα επιχειρηματικά πρότυπα, θα τα λέγαμε έτσι. Δηλαδή βλέπουμε μια τακτική η οποία δεν αφήνει την εταιρεία να κάτσει ησυχή, δεν επαναπαύεται η εταιρεία στα πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα που πετυχαίνει κατά καιρούς. Και η Τζάμπο έχει, άμα δούμε και την πορεία των μερισμάτων της, βέβαια φέτος δεν θα δώσει μέρισμα, έτσι, θα δώσει όμως... Το 10 και το 11 έδωσε 21 λεπτά και 19 λεπτά τη μετοχή. Στο 12 έδωσε 42 λεπτά επιστροφή κεφαλαίου. Επιστροφή κεφαλαίου. Είναι το αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς, ο έμεσος τρόπος... Να μην πληρώσεις φόρο εισοδήματος, το φόρο στα μερίσματα. Από τη στιγμή που η νομοθεσία το επιτρέπει, γιατί να μην αξιοποιήσουν έτσι... Μειώνει την ονομαστική αξία της μετοχής, η οποία η ελάχιστη που πρέπει να έχει σύμφωνα με τον νόμο των ανωνύμων εταιριών είναι 30 λεπτά. Αυτή τη στιγμή έχει 1,12. Μάλιστα. Οπότε έχει αρκετό καιρό να δώσει. Κατακλείδη, για να καταλάβουμε και το τι σημαίνουν αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα, αυτή η εικόνα του ισολογισμού για τους επενδυτές, για τις επενδυτές και εμείς απευθυνόμαστε. Πάρα πολύ καλή εταιρία. Πάρα πολύ καλή εταιρία, αλλά θέλω να το πάω αλλού. Θέλω να το πάω στο μετοχολόγιο και να κλείσουμε με αυτό. Πέρα από τον κύριο Ευάγγελο Βακάκη και τις εταιρείες συμφερόντο του, οι οποίες ελέγχουν περίπου το 53% των μετοχών, στο μετοχολόγιο της εταιρείας φιγουράρει η Fidelity, το Franklin Templeton, το First English Investment Management. Όλα αμερικανικά. Αμερικάνικα χαρτοφυλάκια με σημαντικά ποσοστά. Το Fidelity έδειχνε πάνω από 10%, έτσι, όπως και το Franklin Templeton έδειχνε πάνω από 10%. Ενώ ένα χαρτοφυλάκιο γνωστό στην Ελλάδα, το Fairfax, το οποίο είχε αγοράσει εγκαίρως μετοχικά πακέτα της Τζάμπο, φαίνεται να ρευστοποιεί, αλλά ρευστοποιεί αυτή την περίοδο με τεράστια κέρδη. Είναι από τα πρώτα χαρτοφυλάκια, το οποίο έπιασαν τις ευκαιρίες του ελληνικού χρηματιστηρίου στη γέννησή τους και τώρα δρέπουν ήδη καρπούς. Βεβαίως, αυτή την εποχή υπάρχει μεγάλη κινητικότητα από επενδυτικά χαρτοφυλάκια και από ό,τι φάνηκε δεν δυσκολεύτηκαν και πολύ να απορροφήσουν οι επενδυτές τις μετοχές τις οποίες πούλησαν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι εγκαίρως ανέβηκαν στο τρένο, όπως ήθεστε να λέμε στην ορολογία της αγοράς. Σας ευχαριστώ, κύριε Ελευθεριάδη, για μια ακόμη φορά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.